επιστολή να την φοράσετε καλά σήμερα για την τελευταία φορά από αύριο. Την τελευταία φορά που φοράω. Πόσα χρόνια την φοράτε? Από το 1996. Θα σας λείψει νομίζω. Εξαιρετική η τιμή που μου κάνατε να μου αναθέσει τα καθήκοντα του Υπουργού Άμυνας. Είναι τιμή και καθήκον και υποχρέωση, και υποχρέωση μεγαλύτερη για την τιμή. Αλλά πιστεύω ότι λειτουργώντας όπως λειτουργούσα πάντα, προσπαθώντας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει από τις παρούσες συνθήκες και με τη βοήθεια όλων, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ενότητα είναι σημαντική υπόθεση. Οι καταστάσεις που βιώνουμε δεν αφήνουν περιθώρια για να μην είμαστε ενωμένοι και να μην υπάρχει συνένωση. Και ειδικά στα θέματα της εθνικής άμυνας, ελπίζω ότι όλοι θα δείξουν την ευαισθησία που χρειάζεται. Εγώ μίλησα και χθες για τους λόγους και είναι ένα σαφές μήνυμα σε ό,τι αφορά την συνέχεια στον ευαίσθητο τομέα των όπλων δυνάμεων και της άμυνας. Αυτό αφορά το εσωτερικό μας, αλλά και ένα μήνυμα στο εξωτερικό. Ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να έχουμε στο εσωτερικό μας, σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όλοι οι Έλληνες θα είμαστε ενωμένοι και θα μας βρουν ενωμένους όποια στιγμή θελήσουν να επιχειρήσουν οτιδήποτε που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία μας. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δίδεται με τον καλύτερο τρόπο και πιστεύω ότι και από το καινούριο πόστο θα υπηρετήσετε με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια, εντιμότητα όπως κάνατε τόσα χρόνια ως στρατιώτης και αρχηγός αργότερα των ενόπλων. Είστε σίγουροι, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την τιμή και την εμπιστοσύνη.